ξέρω τι σκέφτεσαι. Όχι, ξέρω τι σκέφτεσαι. Λες, ρε Θωμά, τόσα blockbusters υπάρχουν εκεί έξω να κάνεις top 10 λάθη. Το Birds of Prey βρήκες, σιγά την ταινία πια. Και εγώ θα σου απαντήσω και θα σου πω πως μάλλον δεν ξέρεις τι συμβαίνει με αυτήν την ταινία εκεί έξω. Γιατί η ταινία μπορεί να απέτυχε εις πρακτικά, διότι όπως και να το κάνεις είχε μια κρίση ταυτότητας, γιατί το marketing απευθυνόταν σε άτομα πιο μικρής ηλικίας, τα λέγαμε, ενώ περιείχε η ταινία μέσα σκληρές σκηνές που καλό θα ήταν ένα μικρό παιδί να μην τις έβλεπε. Άιντε, το Τζόκερ σας έφταιγε και πετάγατε άτομα έξω από το σινεμά. Πού σας! Σιγά ρε, θα κολλήσουμε για τίποτα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα λάθη μιας ακόμα ταινίας της DC που δίχασε. Μιας ταινίας που ξεγέλασε αρκετούς, αλλά εγώ είμαι εδώ παιδιά, μη φοβάστε τίποτα γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για τα top 10 λάθη της ταινίας αρπακτικά πτηνά. Και η χειραφέτηση... Πώς είναι ρε ο τίτλος κανονικά? Και η φαντασμαγορική χειραφέτηση της Harley Quinn. Σήμερα πίσω από την κάμερα έχουμε το Γιώργο. Γιώργο, πες ένα γεια στα παιδιά. Πού είστε ρε παιδιά? Πολύ εκδηλωτικός. Νούμερο 1. Είμαστε στην αρχή της ταινίας όπου η Harley Quinn κλαίγεται για το χωρισμό της με τον Τζόκερ και πιο συγκεκριμένα όταν εκείνη κλέβει ένα φορτηγό από έναν φορτηγατζή που την αρμέγει. Τι κάνει? Άστο καλύτερα. Μπαίνει λοιπόν εκείνη μέσα στο φορτηγό και σε ένα πλάνο φαίνεται ο φορτηγατζής να την κυνηγάει. Εκείνη ρίχνει το φορτηγό στο εργοστάσιο που δεν ήταν και πολύ μακριά όπως φαίνεται σε ένα άλλο πλάνο. Κάθεται, κοιτάει τις εκρήξεις, σηκώνεται, γυρνάει προς τα πίσω και ο φορτηγατζής πουθενά. Άφαντος. Κανονικά, ξέρετε τι θα γινότανε. Νούμερο 2. Μένουμε στην ίδια ακριβώς σκηνή και πιο συγκεκριμένα στο σημείο που φαίνεται πως η Harley Quinn θυσιάζει τη μία της μπότα για να μπλοκάρει τον γκάζι του φορτηγού. Άσε, εκεί δάκρυσα. Ρε φίλε, μπορείς μια από το πετσέτα. Είναι αντισηπτικιά. Όλα καλά λοιπόν μέχρι εδώ, όμως λίγο πιο μετά όταν πηδάει από το φορτηγό φαίνεται να μην φοράει καθόλου μπότες. Και θα μου πεις, εντάξει ρε Θωμά, μπορεί να τις έβγαλε και θα σου έλεγα πως έχεις δίκιο εάν πιο μετά δεν έδειχνε ότι φοράει μόνο τη μία από τις δύο μπότες σε κοντινό κιόλας. Νούμερο 3. Μένουμε στην ίδια σκηνή γιατί θέλουμε να τους ρουφήξουμε το μεδούλι. Και πιο συγκεκριμένα πάμε στο τέλος, όπου η Harley Quinn αφήνει το φορτηγό να πέσει πάνω στο χημικό εργοστάσιο και διότι να εδώ. Ή το εργοστάσιο με το χημικό Χ φτιάχνει εκτός από κακούς και πυροτεχνήματα, ή η Harley Quinn μόλις ανατείναξε το κάστρο της Disney. Νούμερο 4. Πάμε στη σκηνή που παρουσιάζεται η τρομερή αστυνομικός της ταινίας, Ρενέ Μοντόγια. Στη σκηνή αυτή λοιπόν βλέπουμε ένα crime scene και θέλω να προσέξετε τον τύπο με το λευκό πουκάμισο που πραγματικά παιδιά δεν την παλεύει καθόλου, ε! Είναι πτώμα! Δεν κατάλαβα. Καλό, καλό, καλό ήταν, πολύ καλό. Εάν δείτε λοιπόν το πουκάμισο του συγκεκριμένου τυπά, θα δείτε πως στην αρχή έχει μια κοιλίδα, μεγάλη κοιλίδα αίματος στην αριστερή πλευρά του πουκάμισου του. Η σκηνή συνεχίζεται και μας δείχνει εν ολίγης πως εκείνοι κατέληξαν νεκροί. Και αν σταματήσουμε το καρέ, θα δούμε πως έχει και στις δύο πλευρές αίμα το πουκάμισό του. Τώρα θα σας έλεγα και για την κανάτα που κοιτάει σε διαφορετική πλευρά από ό,τι στην πρώτη σκηνή και για το ένα ποτήρι που έχει μείνει όρθιο ενώ μετά τα δείχνει όλα πεσμένα, αλλά θα αρχίσετε τα αυτά δεν είναι σημαντικά λάθη, δεν είναι πολύ ωραία, αυτά δεν τα βλέπει κανένας. Τα βλέπω εγώ ρε! Νούμερο 5. Πάμε στη σκηνή παιδιά που παρουσιάζεται αυτός ο υπέροχος κακός της ταινίας μας. Εδώ όμως παιδιά το λάθος δεν είναι οπτικό αλλά ηχητικό. Το τσιράκι του κακού μας λοιπόν ξυλώνει κυριολεκτικά τη μούρη του ενός από τους ομήρους και αυτός αντί να ουρλιάξει, η αντίδρασή του είναι αυτή εδώ. Ρε, έτσι κάνει το ανιψάκι μου όταν του κάνουν εμβόλιο. Η σκηνή προχωράει και ο Mr. Saz πάει και κόβει την καροτίδα της άλλης ομήρου και το μόνο αίμα που κυλάει είναι αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας. Κανονικά, ξέρετε πώς θα ήταν. Δεν σας το δείχνω, ψάξτε το μόνοι σας, γιατί αν το δείξω εγώ, θα φάω πρόστιμο. Νούμερο 6! Εδώ θα δούμε, παιδιά, ένα από τα πολλά λάθη που έχει το προχειρότατο μοντάζ της ταινίας.
Πιο συγκεκριμένα όμως θα πάμε στη σκηνή που κυνηγάνε τη Harley Quinn στα στενά της Gotham και τη στριμώχνουν 3 άτομα ταυτόχρονα. Και εκείνη τους αποφεύγει με την εκπληκτική κίνηση που λέγεται «Πετάω σκουπίδια στη μούρη». Ο άντρας στο καροτσάκι πυροβολεί και πετυχαίνει τον οδηγό του βαν, όμως εάν δούμε προσεκτικά σε αυτό το πλάνο, η Harley φαίνεται ήδη να έχει ξεκινήσει το τρέξιμο και να προσπερνάει την αστυνομικό. Η σκηνή προχωράει και... Οπ! Η Harley ξεκινάει πάλι από την αρχή. Λογικά θα έχασε και θα γύρισε στο τελευταίο checkpoint. Νούμερο 7. Είμαστε στη σκηνή που η Harley Quinn και η πιτσιρίκα που κατάπιε ένα τέτοιο ολόκληρο διαμάντι. Είχα μια πρώην τέτοια. Πάντως εγώ ούτε τεπών δεν μπορώ να καταπιώ. Τέλος πάντων. Αλλά πριν δούμε το λάθος, θέλω να επισημάνω πως και οι δύο μόλις βγήκαν από μια προηγούμενη σκηνή, από μια φυλακή που είχε χαλασμένο σύστημα πυρόσβεσης και έγιναν λούτσα και οι δύο. Και όντως, όταν η Harley Quinn εμφανίζεται στην οθόνη, είναι λούτσα. Αλλά λίγα δευτερόλεπτα μετά, και συγκεκριμένα 20 δευτερόλεπτα μετά, είναι τα μαλλιά της εντελώς στεγνά. Δεν ξέρω για εσάς παιδιά, πάντως εγώ όταν βλέπω την κοπέλα μου να λούζεται, μετά κάθεται κάνα μισάωρο και στεγνώνει τα μαλλιά της με το πιστολάκι. Στο καυτό. Και δεν στεγνώνουν. Νούμερο 8. Μένουμε στην ίδια σκηνή και πάμε στο σημείο που ένας κακός έχει στριμώξει την πρωταγωνίστρια μας και η μικρή της δίνει ένα αναπτήρα και η Harley με τη σειρά της βάζει φωτιά στα μούσια του που λαμπαδιάζουν με τη μία. Παιδιά, τα μούσια δεν λαμπαδιάζουν έτσι, δεν παίρνουν φωτιά έτσι, εκτός κι αν ο τύπος τα λούζει για κάποιο λόγο με ενόπνευμα. Νούμερο 9. Πάμε στην τελική τοποθεσία που θα γίνει και η τελική μάχη της ταινίας, όμως πριν από αυτό πάμε στη σκηνή που παλεύει η Harley Quinn με τη Montoya, με κατάληξη να την πετάει με μία κλωτσιά έξω από ένα παράθυρο 10 μέτρα κάτω και με δεμένα τα χέρια της με χειροπέδες, έτσι. Κρατήστε το αυτό. Όμως, λίγη ώρα μετά... Πραγματικά, χρειάζεται να σχολιάσω κάτι. Η τύπισσα ανεβαίνει ανεξήγητα ξανά από το ίδιο παράθυρο, αλόβητη και με τα χέρια της ελεύθερα. Νούμερο 10. Πάμε στο σημείο που σκάνε οι κακοί από την οροφή του κτηρίου και ενώ έχουν όπλα στα χέρια και ξεκάθαρο οπτικό πεδίο που μπορούν να τις γαζώσουν, δεν το κάνουν ποτέ. Αλλά δεν είναι και το θέμα μας. Το θέμα εδώ είναι και πάλι στο πρόχειρο και κακοφτιαγμένο μοντάζ της ταινίας. Σε αυτό το πλάνο βλέπουμε την Μπερτινέλη να πηγαίνει στο πίσω μέρος του δωματίου, στο επόμενο όμως καρέ είναι ξανά κολλητά στην κάμερα και στο επόμενο πάλι πίσω. Και αν δεν σας έπεισε αυτό, δείτε εδώ. Πέφτει ένας κακός από την οροφή ακριβώς ανάμεσα από τις δύο πρωταγωνίστριές μας, μετά όμως δεν υπάρχει πουθενά. Και μετά φαίνεται ξανά ο ίδιος να πέφτει από την οροφή. Σας λέω η ταινία έχει checkpoints, αλλιώς δεν εξηγείται. Αυτά λοιπόν ήταν τα top 10 λάθη της ταινίας Birds of Prey. Ασήμαντα, σημαντικά, εσείς τα κρίνετε. Επί τη ευκαιρία, θέλω λίγο να μιλήσω και για το ότι κάποιοι δεν πήραν και πολύ καλά το αρνητικό review που έκανα για τη συγκεκριμένη ταινία. Παιδιά, το ότι διασκεδάσατε με τη συγκεκριμένη ταινία δεν την κάνει αυτομάτως καλή. Και εγώ έχω διασκεδάσει με πολλές ταινίες, αλλά είναι χάλια ταινίες στην ουσία. Άλλο διασκεδαστική και άλλο καλή ταινία. Έχει τεράστια διαφορά. Από εσάς θέλω κάτω στα σχόλια, εκτός από το να μου πείτε πώς σας φάνηκαν τα λάθη, να μου πείτε αν έχετε βρει και εσείς κάποια λάθη στην ταινία, αλλά θέλω να μου προτείνετε κιόλας ταινίες για να ψάξω για λάθη. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.